Μπροστά σε έναν δυσεπίλητο γρίφο βρίσκονται τα μέλη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, καθώς επιχειρούν να εντοπίσουν το παραμικρό στοιχείο που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στα ίχνη των δραστών της βομβιστικής επίθεσης στον τηλεοπτικό σταθμό Sky στο Φάλιρο. 10 κιλά ενός ασυνήθιστου για τα ελληνικά δεδομένα μείγματος εκρηκτικής ύλης, κρεμασμένου στα κυκλειδώματα της γέφυρας και εμπλουτισμένου με TNT και νητρικό αμμόνιο, προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του κτηρίου. Αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής εξέφρασαν την άποψη ότι οι ζημιές θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες, αλλά το οστικό κύμα εκτονώθηκε προς το κενό. Σύμφωνα με τη διοίκηση του σταθμού, στη διάθεση των αρχών βρίσκονται εικόνες από τις κάμερές του, οι οποίες μπορεί να καταστράφηκαν, αλλά το υλικό έχει καταγραφεί. Τα δύο προειδοποιητικά τηλεφωνήματα στη διάρκεια της νύχτας στην ιστοσελίδα ζούγκλα.gr και στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα προσέφεραν επαρκή χρόνο για την εκένωση των εγκαταστάσεων του Sky, ώστε να μην υπάρξουν θύματα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κτίριο του Sky γίνεται στόχος. Θα έλεγα ότι οι εργαζόμενοι ακόμη ίσως το έχουμε συνηθίσει κιόλας. Αλλά δεν θα σταματήσουμε να δουλεύουμε όπως εμείς ξέρουμε και όπως θεωρούμε ότι είναι καλύτερα να δουλεύουμε. Την ώρα που οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, στο μικροσκόπιο των αρχών είναι και ένα καμένο αυτοκίνητο μάρκας Opel που εντοπίστηκε στα Πετράλωνα, εξετάζοντας αν εμφανίστηκε στην περιοχή του Φαλήρου τη στιγμή πριν ή μετά την επίθεση στο Sky.